Ποιος φταίει που έχουμε τους Σπαρτιάτες στην... Εσείς θα μας πείτε. Είστε ευχαριστημένος με τον εκλογικό νόμο. Ο εκλογικός νόμος δεν έχει καμία δουλειά. Πάμε παρακάτω. Θα σας το εξηγήσω γιατί. Ποιος έφερε τους Σπαρτιάτες. Προσπαθήσαμε νομοθετικά να αποκλείσουμε το κόμμα του Κασιδιάρη. Το καταφέραμε. Τι έγινε. Ψηφίστηκε στη Βουλή ένας νόμος, ο οποίος έλεγε ότι αν ο Κασιδιάρης κάποιος είναι... Ναι, μπλα 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 μπλα, και δεν ενεκρίθη η συμμετοχή του στις πρώτες εκλογές. Άρα ξέρουμε λοιπόν ότι ο Κασιδιάρης, το ότι είχαμε δεύτερες εκλογές, τι έγινε. Ξαφανίστηκε ο Κασιδιάρης από τη μέση, υπέβαλε ένα κόμμα αίτηση συμμετοχής, το οποίο δεν είχε καμία σχέση, φαινόταν το ποινικό του νητρό καθαρό. Απ' την άλλη μεριά είχε πάρει όλους τους υποψηφίους των Ελλήνων, δηλαδή του κόμματος που απεκλείστηκε από την Βουλή και τους έβαλε σαν υποψήφιους, πήρε την έγκριση και μετά βγήκε ο Κασιδιάρης και λέει ότι το υποστήριξα. Χθες το βράδυ ο αρχηγός μας είπε ότι ήταν το καύσιμο το οποίο μας έδωσε την κίνηση. Πού θέλω να καταλήξω, το ότι αυτές οι διπλές εκλογές ήταν καταστροφή για τον τόπο. Ήτανε, ναι, τώρα. Ωραία. Κατά ψέματα τώρα. Αυτές. Εντάξει. Ναι, αλλά πρέπει και να ξέρουμε... Να ξέρουμε τι φταίει. Τι ξέρει. Ναι, δηλαδή, πληρώνουμε άλλη μία από την αυταπάτηση του Τσίπρου. Δεν υπάρχει.